κατά τα σχετικά μαρτυρολόγια των νεομαρτύρων, τον μάρτυρα Δούκα των Μυτιλινέων, 1564, οι διώκτες του τον έγδαραν ζωντανόν και έριξαν το δέρμα του στην θάλασσα. Του Αγίου Νικολάου του Καραμάνου, 1657, το σκήνομα έριξαν στην θάλασσα οι βασανιστές του. Του Ιερομάρτυρος Παρθενίου, 1657, το λείψανον έριξαν στην θάλασσα. Του Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, του Ενχείου Αθλήστατος, το Πανάγιον λείψανον ερήφθη επίσης στην θάλασσα. Εις των βυθών της θαλάσσης ερήφθηκε το σώμα του Ενχείου Αθλήστατος κατά 1828, ο Σιωμάρτυρος ο Νουφρίου και άλλων ομοίως. Πάντα ταύτα σημαίνουν ότι το αθωρόνις των αγγελίων σχετικών επεισόδιων δεν είναι μεμονωμένο ώστε εξ αυτού του λόγου να ειδύνατο κανείς να υποστηρίξει ότι ο βιογράφος του Αγίου εμιμήθη ή και αντέγραψε το επεισόδιο εκ των προηγηθέντων βίων. Υπάρχει η εξής ουσιώδης διαφορά. Το επεισόδιο της λήψεως των λειψάνων του μνημονευθέντων νεομαρτύρων στην θάλασσα απλώς αναφέρεται υπό τον βιογράφο χωρίς περαιτέρω κρίσεις και σχολιασμούς. Την περίπτωση του μάρτυρος Αγγελή αντιμετωπίζει κατ' ιδιαίτερον τρόπο ο βιογράφος στην Νικηφόρος, όχι στο κείμενο του βίου, αλλά στην ακολουθία του, της οποίας ο Όσιος είναι ο συνθέτης. Κατά τον Νικηφόρον ειδικότερον, εις προσώμιον στοιχειρών, αναπέμπεται δέησης εις τον Αγγελή η εξής, της ενθαλάσσι δε κόπασον του σκλίδωνας ή, εννοείται η θάλασσα, το σεπτόν σώμα σου τάφος γέγονε, εις τροπάριον κάθισμα και θάλασσαν σύ καταγγεία σας το σώματός σου Αγγελή, ο έριπτε απεινία και τιμή ομότητη, όθεν τις οκούμενσε τους εν γη και τους πλέοντας περίσωσε εκ παντός κινδύνου εν γη και θαλάσσι. Και αλλαχού, και ότι θαλάσσις βυθός το σώμα δεξάμενος διό σώζε τους εν γη και θαλάσσι πρεσβείες σου. Πάντα ταύτα κατ' εμέ κριτήν σημαίνουν ότι εις την συνείδηση του ποιητού της ακολουθίας, η οποία ως πιστεύω θα ήταν και η συνείδηση των κατοίκων της Χίου ευρύτερων, ο Αγγελής δύναται λόγω υπάξεως που ενθαλάσσει τελικά τελικός τάφου του να συναριθμηθεί εις τους τοπικούς θαλασσινούς Αγίους, εις τους οποίους την προστασία από τους κινδύνους της θαλάσσης και τους κλείδωνας οφείλουν να αποβλέπουν οι θαλατεύοντες Χίοι και αυτοί, ως κάλλιον εμού γνωρίζετε, είναι πολλοί. Βεβαίως ο κινδυνεύων στην θάλασσα δύναται να επικαλείται προς βοήθειά του τον Θεό ή την υπερπάντα Άγιον ισταμένη Θεοτόκον. Προσέχθηκε η Ρωμάτυρα ως ο Θεσσαλονικιός Φίλιππος, ο οποίος κινδυνεύων ποτέ στην θάλασσα επεκαλέσει το όνομα του Οσιομάρτυρος Ιακώβου 1520 και ελυτρώθη από τον κίνδυνο. Και η Εκκλησία εύχεται υπέρ πλεόντων ή υπέρ των ενθαλάσσι καλός πλεόντων το όνομα, το νόημα της τελευταίας ευχής δεν έχω ακόμη κατορθώσει να το αντιληφθώ. Αλλά ας μην απομακρυνόμεθα από το νέο αγιακό λιμονάριο. Περί το τέλος της βίβλου τάχτης υπάρχει ευχή υπέρ των ναυτιλωμένων ποιηθήσα υπό του Μητροπολίτη του Χίου Χρυσοστόμου Γιαλούρη, πρεσβείες της Παναγίας, του πρωτομάρτυρος της Χίου Ισιδώρου, του πολιούχου αυτής και του Επισκόπου Μύρων της Λυκείας, προστάτου των αφιλωμένων και πάντων των Αγίων. Κατά την ειδική μου ταπεινή γνώμη, ελείπει εξ αυτής το όνομα του νεομάρτυρος Αγγελή. Συμφώνως τουλάχιστον προς τα ανωτέρω εκτεθειμένα, η μία του τοπικού αυτού Αγίου της Χίου εις την ευχή θα εδικαιολογεί το πλήρως. Κοινία του Αγγελή ως τοπικού θαλασσινού Αγίου
μπροστά του δε του πλήθου των εμπείρων τη θαλάσση και ταξιδίων θείων ναυτιλωμένων, προτείνω τη μελλοντικών ενδεχομένω συντάκτην αναλόγου ευχή. Να ευχαριστήσω με τον κύριο Ακαδημαϊκό και για την εμπεριστατωμένη φιλολογική παρατήρηση, όλη τον εμπεριστατωμένο φιλολογικό σχολιασμό της ανακοινώσεως του, αλλά και για την κατάληξή του, η οποία πραγματικά πιστεύω ότι έχει εφράνει τους χείους. Με δεδομένο ότι οι χείοι συνδέονται με την ζωή της θαλάσσης, η ζωή μας σε όλους τους τομείς είναι συνδεδεμένη με τη θάλασσα και είδαμε το γεγονός ότι το σκήνομα ενός Αγίου, ο οποίος δια της θαλάσσης ήρθε στην Χίο, εφόσον εγεννήθη στο Άργος, στην Χίο ήρθε τότε με τον μόνο τρόπο που υπήρχε δυνατότητα της μετακινήσεως, δηλαδή με πλοίο, με την θάλασσα, αλλά και ότι κατέληξε πάλι στην θάλασσα μετά το μαρτύριό του σε ένα ναυτικό θαλασσινό νησί, μας δίνει λοιπόν την δυνατότητα να ακουμπήσουμε επάνω του και στις δεήσεις μας για τους πλέοντες στην θάλασσα, ώστε να είναι καλός ο πλούστος. Είναι μια ερμηνεία αυτού του οποίου είπατε, μια απάντηση μάλλον, μια διόρθωση αυτού του οποίου είπατε ότι παραμένει η απορία σας στον πλεονασμό των υπέρ των ενθαλάσσι καλός πλεόντων. Θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω ένα ερώτημα, εάν θα ήταν δυνατό στην ερμηνεία περί του Φραντζέζου να θεωρούσαμε τον Φραντζέζο όχι ως εθνικό, δηλαδή ως εθνικό προσδιορισμό, ως προερχόμενο από τη Γαλλία, ως τον δυτικό γενικά. Και αν οι επιθετικοί προσδιορισμοί του Φραντζέζου, ότι είναι άρνηση Χριστός, ότι είναι άθεος, όπως είναι μέσα στον συναξαριστή, στο μαρτύριο μάλλον, του Αγίου Αγγελή, έχουν σχέση με το ετερόδοξον, με το γεγονός ότι ήταν Φράγκος δηλαδή, ότι ήταν παπικός, ή αν έχουν σχέση με τον δυτικό διαφωτισμό, ο οποίος σε αντίθεση με εκείνο που εγώ λέγω ο ανατολικός φωτισμός, είναι άμυρος της θρησκευτικής καταστάσεως. Και η δεύτερη σκέψη μου είναι ότι η απουσία του επιγράμματος, του ιαμβικού δηλαδή διστίχου, από τον κανόνα του Αγίου και το γεγονός ότι δεν έχουμε συναξάριον, αλλά όπως βλέπω στο Χιακό Λιμονάρι έχουμε μαρτύριον του Αγίου, το οποίο μπορούσε να ήταν κεφάλαιο ενός μαρτυρολογίου. Ίσως απαντάει σε ένα ερώτημα που ο αείμνηστος κύριε Πολέμη, καθηγητής μας, πάντοτε έθετε, εάν ο τελευταίος στίχος του επιγράμματος είναι τελευταίος στίχος του επιγράμματος ή αν είναι ο ηρωικός. Ή αν είναι επιγραφή του συναξαρίου. Τέλος, για την έννοια του εξωμότου στην περίπτωση του Αγίου Αγγελή και άλλων, είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας νεομάρτυρες δεν ήταν οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί δεν έσφαζαν τους ορθοδόξους χριστιανούς. Θα είχαμε τότε γενοκτονία. Τι έκαναν εκείνους τους ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι εγένοντο εξωμότες, εγένοντο δηλαδή μουσουλμάνοι, και επανήρχοντος στην χριστιανική πίστη, εκείνους οδηγούσαν στο μαρτύριο. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι επιβεβαιώνει μία ιουδαϊκή παροιμία, ότι ο Θεός γράφει στην ζωή μας ίσια με ανάποδες γραμμές. Το να φύγει ένας άνθρωπος, να μιλήσω έτσι λίγο εκκλησιαστικά, το να φύγει ένας άνθρωπος από την πίστη το θεωρούμε ότι είναι αιτία της απολίας του. Το να επανέλθει όμως στην πίστη, αυτή η μετάνοιά του, είναι η αιτία της σωτηρίας του. Και αυτό είναι για κάθε άνθρωπο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να πέφτει, να αμαρτάνει, να πέφτει. Και λέμε αυτός ο άνθρωπος έχασε την ψυχή του. Και αυτή η πτώση του είναι το εφαλτήριο που του δίνει την δυνατότητα με τη μετάνοιά του να ανεβεί ακόμα πιο ψηλά από την προηγούμενη κατάστασή του. Μην ξεχνούμε ότι κατά την ανθρωπολογία της Εκκλησίας μας, ο καθηγητής της θεολογικής θα με διορθώνει στα λάθη, κατά την ανθρωπολογία της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος επιστρέφοντας στον Παράδεισο δεν αποκαθίσταται στην θέση του Αδάμ, αλλά πηγαίνει ακόμα πιο πάνω. Η ανθρώπινη φύση βρισκόταν στον Παράδεισο
στο πρόσωπο του Αδάμ. Όταν όμως ο Χριστός επανέφερε την ανθρώπινη φύση μέσα στην Βασιλεία του Θεού με την ανάληψή του, κατά τον καθηγητή Θεοδόρου την επανέφερε στους κόλπους της Αγίας Τριάδος ως Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και όχι μόνο και όχι ως Θεός ανελήφθη στον ουρανό. Πολλές φορές λοιπόν να μην απογοητευόμεθα στις ανθρώπινες πτώσεις, οι οποίες εάν το θέλουμε, οι μεθαελεύθεροι άνθρωποι με τη μετάνοιά μας, μας οδηγούν ακόμα και στην αγιότητα. Άλλωστε ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι Άγιος είναι κάθε αμαρτωλός, όσιος τώρα πια Ιουστίνος Πόποβιτς, τον έχει αναγνωρίσει η Εκκλησία, ότι ο άνθρωπος είναι, ο Άγιος είναι κάθε αμαρτωλός ο οποίος έχει μετανοήσει. Θέλετε να κάνουμε τώρα μια συζήτηση και να ακουστεί μετά η επόμενη εισήγηση ή να ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις και να γίνουν συνοπτικά οι ερωτήσεις ή τα σχόλια των συνέδρων?